Με 22 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Διατηρώ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τα ενετικά νεόρια των Χανίων μπαίνουν μετά από 40 χρόνια φθοράς και εγκατάλειψης σε τροχιά αποκατάστασης και επανάχρησης. Η μελέτη του έργου είναι εγκεκριμένη από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και εκτιμάται ότι με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης η δημοπράτηση είναι ζήτημα χρόνου. Όλο αυτό λοιπόν σημαίνει πρακτικά για τους πολίτες ότι τους επόμενους 2 με 3 μήνες το πολύ θα είναι ο διαγωνισμός στον αέρα και καλώς εχόντων των πραγμάτων, και νομίζω ότι έτσι θα είναι, την άνοιξη ή το αργότερο το καλοκαίρι του 2025 θα δούμε επιτέλους το εργοτάξιο να στείνεται στα ενετικά νεόρια για να μπορεί να ξαναπάρει μορφή και κυρίως χρήση για τους πολίτες μας. Οι προτάσεις των μελετητών απαντούν στο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για ενσωμάτωση των νεόριων στην καθημερινότητα της πόλης και των πολιτών. Τα νεόρια, όταν αποκατασταθούν, θα είναι προσβάσιμα στους επισκέπτες, η βόρεια πρόσωψη θα είναι γυάλινη και θα μπορούν σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους χώρους πολιτισμού να φιλοξενήσουν παγκοσμίου επίπεδου πολιτιστικές δράσεις. Τα νεόρια θα αποκτήσουν όλη εκείνη τη διαφάνεια την οποία είχαν από την αρχή της κατασκευής τους. Εκείνη τη διαφάνεια που έβλεπαν ουσιαστικά οι βαργάριδες. Άρα ένας περιπατητής θα μπορεί να βλέπει μέσα και να απολαμβάνει αυτόν τον χώρο. Τη στιγμή που θα ολοκληρώνεται και θα παραδίδεται η δημοτική αγορά, θα παίρνει τη σκυτάλη αυτό το τόσο κρίσιμο έργο των ενετικών νεόριων. Με βάση την εγκεκριμένη μελέτη, τα 4 πρώτα νεόρια θα λειτουργήσουν ως χώροι περιοδικών εκθέσεων και εκδηλώσεων, ενώ τα υπόλοιπα 3 από την ανατολική πλευρά θα έχουν μεικτή χρήση ομιλιών, μουσικής και σκηνικών τεχνών. Το 5ο νεόριο θα είναι ανοιχτό και από τις 2 πλευρές, λειτουργώντας και ως πύλη εισόδου στο παλιό λιμάνι. Τα ενετικά νεόρια μαζί με το Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης και μαζί με το Μεγάλο Αρσενάλι, το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, θα αποτελούν πλέον αυτό το ισχυρό σύμπλεγμα πολιτιστικής υποδομής, το οποίο θα λειτουργεί από κοινού αλλά και ξεχωριστά, ώστε να μπορούν τα Χανιά να υποδέχονται μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα, επιτρέψτε μου να πω, κορυφαίας και παγκόσμιας αναφοράς. Στόχος του Δήμου αλλά και του Υπουργείου Πολιτισμού είναι οι επταθόλοι των ενετικών νεορίων να αποδοθούν στην πόλη ως στέγη συλλογικών δραστηριοτήτων.